Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα και από μένα. Πώς είδατε την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε, δεν είναι το πρώτο επεισόδιο του Σύριαλ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Εδώ και 5-6 χρόνια τουλάχιστον είναι μια κουβέντα που έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο. Mm-hmm. Κοιτώντας τις σημειώσεις μου για το θέμα, είδα ότι και από το 2016 και από το 2018. Ναι, κοιτάξτε, από το 2005 που η Τουρκία έλαβε το χρήσμα της υποψήφιας χώρας στο καθεστώς μέχρι σήμερα, η περίοδος που διάγουμε είναι η πιο δύσκολη στις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας. Είναι ίσως η πρώτη φορά που οι φωνές για να σταματήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις, οι ενταξιακές με την Τουρκία, είναι περισσότερες από αυτές που λένε να τις συνεχίσουμε. Ναι. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα στην Ευρώπη ότι η Τουρκία στο άμεσο μέλλον θα λάβει καθεστώς κράτους μέλους. Μην κρυβόμαστε. Ναι. Να πούμε ότι διαδικαστικά δεν αποφασίζει το προφανώς. Πολιτικό αλλά όργανο είναι διαμορφώνει ένα πρέπει κλίμα. Να συμφωνεί. Σαφώς. Ναι. Και όχι μόνο διαμορφώνει, το αποτυπώνει. Και έχετε σε συνέχεια τώρα όλο αυτό και με την εμφανή ρήξη στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον Άγκυρας. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο κάδρο. Είναι ένα μεγάλο κάδρο, ειδικά με την Ευρώπη. Φαίνεται ότι η Τουρκία αρχίζει και χάνει και την υποστήριξη κάποιων κρατών μελών που ήταν παραδοσιακοί σύμμαχοι. Παραδοσιακά μαζί τους. Ναι, ναι. Η κλασική περίπτωση είναι η Ιταλία. Ναι. Η Ιταλία, η οποία έχει συμπαραγωγή με την Τουρκία σε όπλα, έχει πολύ ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς. Είναι μια χώρα η οποία ήταν πάντα κατά των κυρώσεων και υπέρ της εθνικής ατζέντας. Λόγω των καμωμάτων της Τουρκίας στη Μεσόγειο και δι' στη Λιβύη, που έχει ισχυρά συμφέροντα η Ιταλία, βλέπουμε ότι και η Ιταλία αλλάζει στάση. Και ξέρετε, αν 9 χώρες το αποφασίσουν και εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα, η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας πάει περίπατο. Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Δεσποτόπουλε. Να ρωτήσω, πάντως παρόλα αυτά πρακτικά, δηλαδή βλέπουμε έναν Ερντογάν, έτσι, για να δούμε την μεγάλη εικόνα, ο οποίος πιέζεται από παντού και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, και δεν ξέρω αν υπάρχει, αν βλέπετε εσείς, να αλλάζει ρότα, να αλλάζει στάση. Αυτό για πρώτη φορά στην πολιτική του πορεία ο Ερντογάν έχει χάσει την βασική του στόχευση. Είχε υπολογίσει αλλιώς τα πράγματα. Είχε υποτιμήσει, νομίζω, την επιρροή των Αμερικανών στην οικονομία του. Mm-hmm. Είχε υποτιμήσει την αντίδραση της Ευρώπης και γενικώς κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Κάτι που δεν συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Δείτε τι γίνεται με την οικονομία του. Ναι. Απομακρύνει το γαπρό του, αποπέμπει από υπουργό οικονομικών, διότι ακολούθησε μια αμφιλεγόμενη πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Mm-hmm. Φέρνει έναν καινούργιο υπουργό οικονομικών, ακολουθεί την λεγόμενη ορθή πολιτική των επιτοκίων, τον απολύει και αυτόν, φέρνει έναν τρίτο μετά υπουργό οικονομικών, αλλάζει τρεις φορές τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. Αν ρωτήσετε πραγματικά σήμερα έναν επενδυτή τα τελευταία 2 χρόνια ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας στα επιτόκια, δεν ξέρετε θα σας απαντήσει. Mm-hmm. Είναι αλλοπρόσαλη. Είναι εμφανές λοιπόν ότι ο Ερντογάν είχε στοιχηματίσει σε έναν διαφορετικό κόσμο από αυτό που προέκυψε. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπολόγιζε στις πλάτες του Τραμπ, δεν περίμενε ότι θα βρεθεί με έναν άλλον πρόεδρο, αλλά του ήρθε ο κορονοϊός. Δεν περίμενε διότι ο άλλος αυτός ο πρόεδρος, σαν ένας Μπάιντεν, ο οποίος όχι μόνο έκανε 2,5 μήνες για να τον πάρει τηλέφωνο, αλλά και που τον πήρε και τα μαντάτα του που του έδωσε μεταναγνώση γενοκτονίας των Αρμενίων, καλύτερα για τον Ερντογάν μην τον καλούσε καθόλου. Ναι, ναι. Είχε στήσει ένα αφήγημα σε έναν κόσμο διαφορετικό. Σε έναν κόσμο με μια Ευρώπη που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει, με μια Αμερική αμήχανη και με έναν διαιρεμένο μουσουλμανικό κόσμο στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη. Σε κάθε μέτωπο οι εξελίξεις του αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.